Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ. Πάμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία ξανά τον Αστέρα Τρίπολης. Έχουμε μαζί μας τον Κότσα. Οπα. Ωραίο, ε. Ωραίο. Κώστα και Τζετζόγλου. Για να συζητήσουμε τα του μάτς, αλλά και την επόμενη μέρα εν ώψη και τη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό. Καλημέρα, Κώστα. Το έκανε λίγο σέρβικο. Το έκανα, ναι, Κότσα. Και χρόνια πολλά. Λείπει ο Ράντον, Ιτσίδη. Όχι. Μακριά και αγαπημένη. Καλή Σαρακοστή, καλή Σαρακοστή και στον πάνω και σε όσους μας ακούνε. Πολλά, Κωστή. Να είμαστε καλά, υγεία. Εντάξει, τώρα για την ομάδα δεν υπάρχουν βέβαια, δεν υπάρχει καθαρά Δευτέρα γιατί η Τετάρτη είναι ρεβάνς με τον Ολυμπιακό. Είπα και την προηγούμενη εβδομάδα και το ξαναλέω ότι είναι το μόνο παιχνίδι φετινό της ΑΕΚ που φοβάμαι και το λέω από μια άποψη, όχι ότι φοβάμαι ή έχω κάποια ένδειξη, κάποιο προαίσθημα ότι μπορεί να αποκλειστεί η ΑΕΚ, όμως είναι το μόνο παιχνίδι που αν γίνει στραβή μπορεί να είναι μεγάλη για την ΑΕΚ και να καταστρέψει τη σεζόν επί της. Να της χαλάσει και τη χρονιά, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο τέτοιο παιχνίδι. Η ΑΕΚ έδειξε ότι ξεπερνάει τα... Γιατί μέσα στη χρονιά θα έρθουν και ήττες, θα έρθουν και κάποιες ισοπαλίες σε παιχνίδια που ισοπαλία είναι κακό αποτέλεσμα. Όλα αυτά τα έχει ξεπεράσει η ΑΕΚ με νίκες, με σερί, με καλές εμφανίσεις αμέσως μετά. Οπότε να περάσει αυτό το παιχνίδι τώρα, να πάρει η ΑΕΚ την πρόκριση για τον τελικό. Και το λέω αυτό γιατί είναι 3-0 το πρώτο παιχνίδι. Και δικαιολογημένα όλοι, ακόμη και από τον Ολυμπιακό, θεωρούν την ΑΕΚ πολύ μεγάλο φαβορί για να είναι στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και νομίζω από εκεί πέρα η ΑΕΚ θα μπει στα play-off είτε ως πρώτη είτε ως δεύτερη και θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος με τον Παναθηναϊκό και όποιον άλλον από τους δύο αντέξει ή τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ. Νομίζω στις αποστάσεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή είναι πολύ ωριακά και οι δύο. Οπότε θα πρέπει να κάνουν πολύ καλά αποτελέσματα από εδώ και πέρα για να μπορέσουν να χτυπήσουν τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, γιατί σίγουρα υπάρχουν τα play-off, παίζουν όλοι μεταξύ τους, όμως και πολύ μεγάλες διαφορές δεν καλύπτονται. Έτσι έχει δείξει και η ιστορία και τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, εντάξει, ο Ολυμπιακός έμπαινε με τεράστιες διαφορές στα play-off, αλλά και για τις άλλες θέσεις, γιατί πάντα στα play-off, επειδή είναι τόσα πολλά ντέρμπι, πολύ δύσκολα μια ομάδα να κάνει μόνο νίκες, ας πούμε, ή σχεδόν μόνο νίκες. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ξέρεις τι γίνεται τώρα φέτος. Υπάρχει και το 5-6. Δηλαδή αναφέρομαι στη μάχη του Βόλου με τον Άρη, όπου και αυτές οι ομάδες δεν ήταν αδιάφορες. Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Αν ήταν οι τέσσερις ομάδες της Ευρώπης, πράγματι οι δύο θα μπαίνουν αδιάφορες από την τέτοια. Τώρα όμως είναι πέντε, μόνο για αυτή τη χρονιά δυστυχώς, μετά επιστρέφουμε στις τέσσερις. Και εκεί θα γίνει η μάχη μέχρι το τέλος για το ποιος θα βγει στην Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά την εξάδα των πλέοφ, νομίζω ότι μετά το χθεσινό κρίθηκε η μάχη. Ο Ατρόμητος μένει έξω. Θα είναι στα play-out πολύ δύσκολα. Όχι πολύ δύσκολα, απίθανο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι. Οπότε είναι η εξάδα σίγουρη και όντως όπως το λες, πολύ δύσκολα θα υπάρξει διάφορη ομάδα εκτός αν κάποια από την πέμπτη ή την έκτη ομάδα ξεκινήσει τόσο άσχημα και μείνει πίσω από πολύ νωρίς. Είπαμε και στα αγωνιστικά νέα, Κώστα, γιατί είναι αρκετά... Να πάμε στα αγωνιστικά. Μόνο να συμπληρώσω ότι εκτός από το ρεβάνς της Τετάρτης υπάρχει και η αναμονή της απόφασης της έφεσης της ΑΕΚ για την πρωτόδικη απόφαση του Ατρόμητος ΑΕΚ. Και αυτό αναμένεται μεγάλο ενδιαφέρον. Η απόφαση θα βγει Τετάρτη το αργότερο Πέμπτη. Ίσως έβγαινε και νωρίτερα, αλλά πήρε προθεσμία ο Ολυμπιακός που είχε κάνει παρέμβαση για να καταθέσει υπόμνημα. Άρα δεν θα βγει η απόφαση πριν την Τετάρτη. Τώρα στα αγωνιστικά υπάρχει το θέμα του Λιβάη Γκαρσία που έρχεται να προσθεθεί και σε αυτό του Φανφέρτ. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει και τους δύο φορές έξω. Ο Γκαρσία, όπως μας ενημέρωσε χθες η ΑΕΚ, έχει θλάσει πρώτου βαθμού προς δεύτερο. Δηλαδή ούτε τόσο ελαφριά, αλλά η αλήθεια είναι ότι περίμεναν λίγο χειρότερα τα πράγματα από το βράδυ του Σαββάτου για τον Λέβη. Οπότε ο Γκαρσία είτε θα είναι οριακά διαθέσιμος στην τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό, είτε θα είναι σίγουρα στα play-off. Οπότε αυτό είναι ένα θετικό νέο. Είναι αρνητικό νέο ο τραυματισμός του, αλλά θετικό το ότι
θα επιστρέψει, δεν θα χάσει τέλος πάντων πολλά παιχνίδια. Λείπει και ο Φαφέρ, την Κυριακή θα λείπει και ο Ραούχο στην Κρήτη. Θα λείπουν εκεί τρεις δηλαδή. Θα χτίσει την ποινή του να πούμε ο Ραούχο, έτσι, ναι, τον Όφη. Έχει τις τέσσερις κάρτες, οπότε εκεί θα έχουμε κάποια αλχημία. Και να... Τώρα σε ό,τι αφορά τη Ρεβάζον Ολυμπιακό, είναι δεδομένο πλέον με αυτά που έχουμε δει και μετά τον πρώτο αγώνα ότι η εντεκάδα που θα κατέβει θα είναι η εντεκάδα που θα παίξει το κύπελο με κάποιους βασικούς όπως συμβαίνει πάντα. Πιστεύω ότι ο Σιμάνσκι, επειδή χάνει δύο ματσερί, δηλαδή με τις 7 κάρτες δεν έπαιξε με τον Αστέρα, δεν θα παίξει και στην Κρήτη, πιστεύω ο Σιμάνσκι θα είναι ένας από τους δύο. Mm-hmm. Που ένας από τους δύο, όχι δύο, ένας από τους βασικούς που θα αγωνιστεί. Σίγουρα θα είναι ένα από τα πλάγια μπακ, ή θα παίξει ο Σιντιμπέ και, δεξιά, και αριστερά ο Χατσαφή, ή θα παίξει ο Ρότα και αριστερά ο Σιντιμπέ, οπότε θα είναι ένας από αυτούς. Πιθανολογώ ότι δίπλα στο Μίτογλου μπορεί να είναι ο Μουκουντή που δεν έπαιξε με τον Αστέρα, γιατί είναι το... είναι και ο Τζαβέλας, έπαιξε ήδη 90 λεπτό με τον Αστέρα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τώρα, εντάξει, έχουμε και άλλες μέρες να τα πούμε αυτά, απλά το λέω και από τώρα, δεν έχει γίνει προπόνηση, απλά ό,τι λέω είναι βάσει αυτών που έχουμε δει μέχρι τώρα. Είναι πιθανό λοιπόν, όπως είπα, ο Σιμάνσκι μαζί με τον Γαλανόπουλο, μπορεί να παίξει αριστερά ο Μάνταλος, δεξιά Ελίασον και Τζούμπερ Αραούχο στην κορφή. Δηλαδή να είναι ο Αραούχο, ο Σιμάνσκι, ο Μουκουντή από βασικούς και ένας από τους πλάγιους μπακ. Λένε και οι Μεξικανοί για Πινέδα, έτσι, ότι θα κάνει. Ναι, υπάρχουν ρεπορτάζ στο Μεξικό. Είναι αλήθεια αυτό, ότι ο Πινέδα πράγματι είναι πολύ καλά εδώ, πολύ ευχαριστημένος. Θα ήθελε να μείνει, αν ήταν στο χέρι του. Είναι όμως σημαντικό το ότι θέλει αυτός. Και μπορεί να πείσει τη Θέλτα να βρεθεί μια φόρμουλα. Παρ' όλα αυτά, παραμένει μια δύσκολη υπόθεση. Σε αυτό το κομμάτι του Πινέδα, η ΑΕΚ για να μπορέσει να κάνει κάτι θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες στις οποίες θα δημιουργήσει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Όλα τα ενδομεχόμενα τα συζητάει, εκτός από το να δώσει, ας πούμε, 10 εκατομμύρια όπως τις είχε ζητήσει η Θέλτα. Είναι πολλά, είναι πολλά. Όταν τον αγοράσει, ναι. Όταν τον ήθελε τότε το καλοκαίρι, επελέγει αυτή η λύση του δανεισμού. Αν υπάρξει ένα νέο δανεισμό, η ΑΕΚ σίγουρα θα είναι κάτι που θα το ήθελε. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, μια αγορά, ένα δανεισμό με οψιόν, αλλά με μια οψιόν. Λέω και πάλι όχι των 10 εκατομμυρίων που είχε ζητηθεί από τη Θέλτα να μπει την άλλη φορά. Αλλά τώρα εντάξει, γι' αυτό υπάρχει χρόνος, δεν έχει κανένα άγχος γι' αυτό. Mm-hmm. Σίγουρα θέλει τον Πινέδα. Είναι ένας σπουδαίος παίχτης, όμως το σημαντικό είναι ότι τώρα πρέπει να τον απολαύσει μέχρι το τέλος χρονιάς και μετά βλέπουμε. Γιατί είναι ένας υπερβασικός παίχτης, πολύ σημαντικός για την ομάδα, σε όποια θέση και αν έχει παίξει, και είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και σε ακόμη περισσότερες θέσεις. Ναι. Και το σημαντικό είναι τι θα γίνει τώρα. Από εδώ και πέρα έκανε μέσα στόχους της και θα κυνηγήσει τους στόχους της. Αυτά τα θέματα είναι για πιο μετά. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτό δεν... Δεν έχουμε κάτι άλλο, έτσι. Είπαμε αρκετά πράγματα. Το κακό και την άκρη είναι ότι ο Πινέδα με τις εμφανίσεις που κάνει, ξέρεις, πάντα στρέφει τα βλέμματα ευρωπαϊκών ομάδων πάνω του, έτσι, γιατί ναι, όσο το κάνουμε. Εντάξει, μπορεί να πάει μια άλλη ομάδα στην... Σε Θέλτα και να... Το θετικό είναι ότι στο Μεξικό, που σίγουρα είναι ομάδες που θα μπορούσαν να τον πληρώσουν, να πληρώσουν για τη μεταγραφή του δηλαδή, ναι. Να θυμίσω ότι 19 χρονών είχε κάνει μεταγραφή 11 εκατομμύρια στο Μεξικό, 10,5, εσωτερική κιόλας, τον είχε αγοράσει η Κρουζαζούλα από την Τζίβας. Αλλά ο Ορμπελίν δεν έχει, και πέρυσι το καλοκαίρι και τώρα ακόμη επιμένει ότι δεν θέλει να γυρίσει στο Μεξικό, θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη. Σίγουρα θα ήθελε να παίξει σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό, αλλά στην παρούσα φάση βλέπει πολύ θετικά την ΑΕΚ και είναι σημαντικό που το γράφουν και αυτό οι Μεξικάνοι, γιατί εντάξει, μπορεί να έχουν βγάλει πολλά ονόματα και πέρυσι με παίχτες από το Μεξικό που δήθεν ήθελε η ομάδα, αλλά τουλάχιστον στο θέμα του Πινέδα είχαν καλή πληροφόρηση και από την αρχή. Mm-hmm. Ήταν και ο μόνος που πέτυχαν δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και προφανώς είναι κάτι που βγαίνει και από το περιβάλλον του παίχτη. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία, Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Καλά, κουλούμα.